Γεια σας, ένα γρήγορο μακιγιάζ. Σήμερα, χωρίς πολλά-πολλά, θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα, την Boss παλέτα από Beauty UK, δεν μου την έχουν στείλει, την αγόρασα. Είναι το νούμερο 2 Masquerade. Τα χρώματα είναι αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει τρελάνει η απόδοσή τους. Θα δείτε και στο... Βέβαια, νομίζω την πήρα... Αφήστε να σας δω. Ναι. 8 ευρώ. Και κάτι άλλο πραγματάκια. 8 ευρώ. Εντάξει, 8 ευρώ μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη. Τέλος πάντων, θα δούμε και πώς βγαίνει στα μάτια. Ξεκινάμε το απλό το μακιγιάζ. Σήμερα δεν θέλω πολύ κάλυψη στο πρόσωπο. Θα βάλω το Healthy Mix Serum. Το πρόσωπο μου μετά την εγκυμοσύνη είναι ξηρό, οπότε μπορώ να το φορέσω αυτό. Πριν την εγκυμοσύνη δεν μπορούσα να το φορέσω συγκεκριμένο foundation, γιατί είναι serum και είναι κάπως πιο, για πιο κανονικές προσμικτές επιδερμίδες. Βάζω γρήγορα με αυτό το πινέλο από την ELF, που είναι το Angled Foundation Brush. Το βάζω γρήγορα σε όλο το πρόσωπο, το απλώνω. Το καλό με αυτό το πινέλο είναι ότι είναι συνθετική η τρίχα του και δεν απορροφά πάρα πολύ foundation. Βολεύει, επειδή είναι angled, να κάνεις αυτό εδώ το πράγμα, επειδή είναι δηλαδή, έχει γωνία, είναι τριγωνικό. Απλώνουμε λίγο γρήγορα το foundation. Θα βάλω ακόμα λίγο. Όπως βλέπετε είναι πολύ ελαφρή κάλυψη δίνει αυτό το foundation. Αυτό το foundation μόλις έπεσε στο τζιν μου και λερώθηκα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, υγείο. Θα το γυρνάμε μεγάλα από την μπέμπα. Στο foundation θα κολλήσουμε. Λοιπόν... Έχω γυρίσει και ένα πολύ άλλο, ακόμα ένα tutorial, το οποίο το έκανα ενώ κοιμόταν το μωρό και θα κάνω voice over δηλαδή, θα μιλήσω μετά, από πάνω δηλαδή στην επεξεργασία. Αλλά δυστυχώς είχα τελειώσει την επεξεργασία, πήγα να το αποθηκεύσω σαν movie στο Windows Movie Maker και προφανώς επειδή ήταν τόσο μεγάλο σαν αρχείο, ήταν γύρω στα 3 με 4 GB, επειδή ήταν τόσο μεγάλο σαν αρχείο, κράσαρε το Windows Movie Maker και πάει όλη η επεξεργασία και νευρίασα πάρα πολύ. Και τώρα θα γυρίσουμε αυτό το μικρό το tutorial χωρίς πολύ επεξεργασία, δηλαδή δεν θα κόβω τις άβολες σκηνές, κυριότερα γιατί εδώ μπορώ να μιλάω στις άβολες σκηνές, ενώ όταν δεν μιλάς μου έγκαι στη στρούγγα και να με βλέπεις να ψάχνω το σιρτάρι μου για ένα δίλεπτο, ας πούμε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε με concealer, θα βάλω το Fake Up από την Benefit στην απόχρωση medium, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα concealer το οποίο στη μέση έχει μια υδατική... έναν υδατικό πυρήνα, ας το πούμε έτσι, και γύρω το χρώμα. Ενώ δεν φαίνεται και ότι είναι πολύ της προκοπής, είναι ότι με έχει βολέψει. Είναι αρκετά ενεδατικό, αλλά και καλυπτικό. Και μπορώ να πω ότι έχει και πάρα πολύ ποσότητα. Μόνο που... Ναι, ψέματα κορίτσια, δεν είναι ενεδατικός πυρήνας. Είναι ο πυρήνας χρώματος. Το γύρω-γύρω είναι ενεδατικό. Επειδή από τη χρήση δεν φαίνεται. Χρησιμοποιούμε το δαχτυλάκι μας για να απλώσουμε το κονσίλερ. Όπως βλέπετε είναι πολύ ενυδατικό, έτσι. Είναι σαν να βάζεις και μάλλον κρέμα ματιών μαζί. Και επειδή εγώ παραλείπω πάντα την κρέμα ματιών, αυτό είναι καλό. Βλέπετε ότι... Ναι, δεν είναι αμάν, σοβάς καλυπτικό. Αλλά εντάξει, λίγο πολύ τους κάλυψε τους μαύρους κύκλους.
Συνεχίζουμε. Βάλουμε μία πουδρίτσα. Θα βάλω την Tolerian Paint Mineral. Είναι το νούμερο 11. Κάνω βίντεο! Τι θες! Το νούμερο 11. Πες ρε παιδί μου, θα το κόψω στην επεξεργασία, λέγε! Δεν ξέρω. Λοιπόν, βάζουμε πούδρα. Αυτή η πούδρα είναι πολύ καλλυπτική. Είναι ουσιαστικά μία mineral πούδρα, mineral foundation ουσιαστικά, σε μορφή πούδρας. Μπορείτε να τη φοράτε και από μόνη της, σαν για πολύ κάλυψη. Εγώ επειδή έβαλα ελαφριά κάλυψη foundation, βάζω αυτή την πούδρα. Βέβαια, εφόσον τη βάζω με πινέλο, είναι πολύ λιγότερη η κάλυψή της από ό,τι αν θα την έβαζα σκέτη με το εκείνο το σφουγγαράκι που έρχεται. Είναι περίεργο πως ουσιαστικά όσον αφορά το μακιγιάζ, επειδή τα περισσότερα τα έχουμε μάθει και επειδή περισσότερο παρακολουθούμε ξένες youtubers, είναι αξιοπερίεργο ότι όλους τους όρους και τις ορολογίες τις ξέρουμε στα αγγλικά και σχεδόν, ας πούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελληνικά. Σε καθυστερημένες κάνουμε βίντεο. Με blend, puff, angled brush, stippling brush, base, makeup base, eye primer, δηλαδή όλα είναι στα αγγλικά. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο. Προσπαθείς να τα πεις στα ελληνικά και ψάχνεις 10 ώρες να βρεις ποια είναι η λέξη. Θα βάλω την βάση Painterly από Paintpot της MAC, εδώ, για να αποχρωματίσω το πάνω βλέφαρο και για να δω και όλα και αυτές οι σκιές τι μέρος του λόγου είναι, αν θα τις βοηθήσει καθόλου το primer, γιατί στο χέρι μου που τις είδα η απόδοσή τους λίγο με απογοήτευσε. Αλλά έχουν πολύ ωραία επιλογή χρωμάτων. Δηλαδή, όπως θα δείτε στην παλέτα, έχουν τρεις ανοιχτές σκιές σήμερα, που είναι αυτές εδώ, τρεις ανοιχτές επάνω, η άσπρη για highlight. Αν θέλεις να κάνεις ζεστό μάτι, έχεις την κίτρινη, και αν θέλεις να κάνεις πιο ρουζουλή, έχεις τη ρουζουλή. Έχεις μετά εδώ όλα τα γκρι σου, γκρι μαύρο, εδώ όλα τα καφέ σου και εδώ τα κόκκινα, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα. Αλλά θέλω να δω την απόδοση, να μην σας λέω μαλακίες. Αυτό έπεσε, δεν πειράζει, για να έχουμε. Λοιπόν, παίρνω ένα πινελάκι, αυτό είναι ένα αρχαίο πινελάκι από τα Body Shop. Παίζει να το έχω και από το 99. Ναι, σίγουρα από το 99, ναι. Και θα πάρω από την παλέτα αυτή αυτό εδώ το χρώμα εδώ κάτω, το ανοιχτό το green, και θα το βάλω σε όλο το βλέφαρο. Για να δούμε τώρα αν θα, που έχω ένα καθρεφτάκι μικρό για να μην σκύβω, αλλά δεν υπάρχει καθρεφτάκι μικρό. Θα σκύψω, ελπίζω να το πιάσω το πλάνο. Θα πάρω τον καθρέφτη εδώ, εντάξει. Εσείς βλέπετε. Αυτό δεν μπορώ να πω, δεν είναι άσχημη η απόδοσή της με το Paintpot της MAC, αλλά δεν είναι και θεαματική. Θα μου πεις 8 ευρώ, μια χαρά είσαι για 8 ευρώ. Ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι τα πράγματα. Εξαρτάται, εξαρτάται πόσο σε ενθουσιάζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όχι παιδιά, καλή είναι, εντάξει. Δεν είναι και εύκολα απλώνεται. Και μια χαρά φαίνεται το χρώμα. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα.
Μετά θα πάρουμε ένα πολύ μικρό πινελάκι. Αυτό είναι αγνώστης προελεύσεως. Αγνώστης προελεύσεως, αγνώστης. Wow, Ελίνα. Αυτό που σας έλεγα, παιδιά. Άγνωστης προελεύσεως το πινελάκι αυτό. Και θα πάρω την πιο σκούρη γκρίσκια, αυτήν εδώ. Για να κάνω την κόγχη. Ελπίζω να φαίνομαι. Αλλά μισό λεπτάκι, ορίστε. Το πρόβλημα λύθηκε. Βέβαια βλέπετε λίγο τον καθρέφτη μου, αλλά big deal. Ορίστε πάλι, αγγλικά σας μίλησα, big deal. Καθυρημένοι είμαστε τέλος, έχουμε πρόβλημα, εντάξει. Με βολεύει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ μικρά πινελάκια για την κόγχη. Για να βάζω λίγο προϊόν. Γιατί έχω που έχω βαρύ χέρι, έχω την καβουμάρα κιόλας, δεν βλέπω. Αφήσω μεγάλο πινέλο, φουντωτό για την κόγχη, για να βάλω τη σκιά. Γίνομαι χάλια. Αυτό που με βολεύει είναι να χρησιμοποιώ ένα πολύ μικρό πινελάκι για να βάλω τη σκιά ακριβώς εκεί που θέλω. Και από εκεί και έπειτα, και από εκεί και πέρα, να χρησιμοποιώ ένα καθαρό συνήθως, αλλά εντάξει και λίγο λερωμένο είναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Φουντωτό πινελάκι, τέτοιο. Αυτό είναι ένα πινελάκι από τη Στήλα, είναι το νούμερο 6 φαντάζομαι, εκτός και να το κρατάς έτσι που είναι το νούμερο 9. Είναι λίγο ηλίθεια τώρα αυτό, γιατί... Και μετά να κάνω αυτό το πράγμα πολύ απαλά στην κόγχη για να κάνω blending. Και δεν ξέρω πώς λέγεται το blending στα ελληνικά, λιθοβολήστε με. Λοιπόν, αυτό. Μετά, με το ίδιο μικρό πινελάκι θα πάρω την σκούρα σκιά που έχουμε εδώ. Εδώ, τουκουτουκουτουκου, πολύ λίγο. Θα δούμε τώρα αυτό τι απόδοση έχει. Και ακριβώς εδώ μέσα στη γωνία. Και εδώ στη γωνία. Ποια γωνία, δεν είναι γωνία. Είναι άκρη. Παιδιά, σας λέω, έχουμε πρόβλημα με τα ελληνικά μας. Αυτό το βίντεο δεν θα ονομαστεί tutorial, θα ονομαστεί διάλεξη επάνω στο θέμα της κακής χρήσης των ελληνικών από τις ελληνίδες youtubers και δει από τη λίγο απ' όλα. Για να φανταστείτε ότι στο σχολείο ήμουν πάρα πολύ καλή στην έκθεση και στα αρχαία και σε αυτά, παρόλο που έγινε φαρμακοποιός. Η κλίση μου ήταν στα φιλολογικά μαθήματα. Το γιατί έγινε φαρμακοποιός είναι ένα θέμα που πονάει. Γιατί είχαμε φαρμακείο και τότε ήταν πολύ... Ξέρεις, έτσι, όποιος είχε φαρμακείο έκανε τα παιδιά του φαρμακοποιούς. Και ο κλήρος έπεσε σε μένα. Γιατί ο αδερφός μου για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί δεν τον έκανα φαρμακοποιό, παρόλο που ήταν μεγαλύτερος. Και παρόλο που είχε περισσότερο κλίση αυτά τα πράγματα, έκαναν εμένα φαρμακοποιό, δεν ξέρω γιατί. Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός που λέτε. Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από μικρή ήθελα να γίνω δασκάλα. Είχαμε ένα ράφι με παπούτσια στο μπάνιο. Απέναντι από την τουαλέτα και κάθε φορά που πήγαινα τουαλέτα καθόμουν με τις ώρες και έκανα μάθημα στα παπούτσια μου. Ριμποκ, γιατί δεν κάθεσαι ήσυχα. Νάικ, θα σε μαλώσω. Για πες μας μάθημα εσύ. Αντίντας, Αντίντας, πάλι αδιάβαστο ήρθες. Ναι, παιδιά, όντως το έφτιαχνα αυτό. Μιλάμε δυνατά, κανονικό διάλογο έφτιαχνα. Ύστερα είχαμε ένα. Είχαμε σόμπα εμείς στο σπίτι, στο χωριό μέναμε. Σόμπα είχαμε. Και είχαμε μια γωνία δίπλα, έτσι. Γινόταν μια μικρή γωνία, ήταν η σόμπα, και από δίπλα ένα γραφείο και γινόταν ένα μικρό τετραγωνάκι μέσα, που εκεί, εκεί έπαιζα. Και στην πλάγια όψη του γραφείου είχα κοιμωλήσει. Εγώ ήταν ξύλινο γραφείο, είχα κοιμωλήσει και είχα κάνει πίνακα. Είχαμε μοκέτα κάτω και ξέρετε, εγώ έγραφα με τις κοιμωλίες, για έμειζε μοκέτα κοιμωλίες. Ήταν μονίμως δηλαδή μοκέτα, αλλά ρωμένη με κοιμωλία από κάτω, όσο και να το σκούπιζε η μάνα, δεν έφευγε και η κοιμωλία, είχε ποτίσει. Αλλά και ήταν το πίνακας μου, έκανα μάθημα εκεί στα παιδιά.
Και ναι, ήθελα να γίνω δασκάλα. Πιστεύω ότι αν γινόμουν δασκάλα θα αγαπούσα πάρα πολύ τη δουλειά μου. Παρόλο που ποτέ δεν το σκέφτηκα σοβαρά, γιατί το 98 που τελείωσα εγώ το Λύκειο. Παιδιά, μάλλον αρρωσταίνω. Λειτουργούσε η. Πώς την έλεγα να δεις. Δεν θυμάμαι. Πάντως λειτουργούσε ένα σύστημα που διοριζόσουν ανάλογα με το πότε είχες τελειώσει τη σχολή. Και ήταν τρομερός ο αριθμός των ανθρώπων που περίμενε να διοριστούν. Δεν υπήρχε ο ΑΣΕΠ και δεν είχε νόημα να γίνει δασκάλα, γιατί ποτέ, απλούστατα ποτέ δεν θα διοριζόσουν. Και δεν έγινε δασκάλα. Τότε οι βάσεις στη σχολή για τις δασκάλες ήταν. Παιδιά, δεν φοράω γυαλιά, τα παίρνω όλα παραμάζουμε. Οι βάσεις ήταν γύρω στο 11, στο 12, δηλαδή πανεύκολα περνούσες παιδαγωγικό και δεν πήγαινες. Και μετά βέβαια ήρθε ο ΑΣΕΠ και οι σχολές εκτοξεύτηκαν και τώρα το να είσαι δασκάλα θεωρείται ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα. Από όλες τις απόψεις. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ με τα δασκάλα. Πρώτα απ' όλα θα μ' άρεσε γιατί θα είχα διακοπές Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Θα μ' άρεσε γιατί. Μου άρεσε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα και πιστεύω θα ήμουν και καλή στο να εξηγώ πράγματα. Τέλος πάντων δεν έγινα δασκάλα. Τώρα θα κάνω μάθημα στην Μπέμπα το βράδυ στο σπίτι μας. Χαχα, το καημένο το έχει να τραβήξει. Από τη μανούλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα να γίνω επίσης μεταφράστρια. Παίρνουμε και την άσπρη τη σκιά από εδώ, αυτήν εδώ, για να βάλουμε εδώ να κάνουμε highlight. Ήθελα να γίνω μεταφράστρια και επίσης μπορούσα να είχαν γίνει διερμηνέας μεταφράστρια. Ήμουν πάρα πολύ καλή στις ξένες γλώσσες. Καλά, μιλάμε στο βίντεο, εκτός από ότι δεν πρέπει, ότι δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά πλέον, θα πρέπει να ονομαστεί πένεμα της Ελλήνας. Τέλος πάντων, ήμουν πάρα πολύ καλή στις ξένες γλώσσες. Πήρα το proficiency στην τρίτη γυμνασίου και τρίτη γυμνασίου πήγαινα το 95. Φαντάζομαι ότι πολλές, αρκετές από αυτές που βλέπετε το βίντεο δεν έχετε καν γεννηθεί το 95, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι γριά κότα είμαι. Αλλά εγώ έχω το ζουμί, τέλος πάντων, ναι. Και πήρα το proficiency το 95, το Δεκέμβριο το 95 που πήγαινα τρίτη γυμνασίου. Και το Σορμπόν 2 το πήρα τον Ιούνιο του 96, όταν πήγαινα πρώτη Λυκείου. Δηλαδή, στο Λύκειο μπορούσα να διδάξω αγγλικά και γαλλικά, είχα τα πτυχία. Θα μπορούσα πανεύκολα να μάθω μία ακόμα ξένη γλώσσα, γιατί τα έπαιρνα πολύ εύκολα. Αλλά δυστυχώς και αυτό δεν έγινε, γιατί έδωσα πανελλήνιες. Καθίστε να βρω τώρα λίγο ένα. Βλέπετε τόση ώρα, ελπίζω να βλέπετε. Να βρω ένα μολύβι να κάνω γραμμή eyeliner. Θα βρω ένα gel eyeliner να κάνω γραμμή με ένα πινελάκι. Πού είναι το πινελάκι, εδώ το είχα. Βρω εγώ εδώ πέρα τίποτα να με χέσετε. Τέλος πάντων. Να. Τι έλεγα. Ότι έδωσα πανελλήνιες, βέβαια δεν πέρασα γιατί δεν διάβαζα καθόλου, τότε δίναμε με δέσμες και εγώ έγραψα το θεαματικό, θα χρησιμοποιήσω αυτό το eyeliner Rich Black από την Ruby Kisses από δεν ξέρω από τι είναι, έχω ιδέα και επειδή λοιπόν, έδωσα πανελλήνιες και δεν έγραψα καθόλου καλά. Είχαμε φυσική χημεία βιολογία τότε και έγραψα 8 και στα 3, 8 στα 20. Και έκθεση βέβαια είχα γράψει 17, μπορούσα δηλαδή να ξαναδώσω. Αλλά οι γονείς μου, επειδή ο λόγος που δεν έγραψα δεν ήταν επειδή δεν μπορούσα, ήταν επειδή δεν διάβαζα. Και δεν διάβαζα καθόλου. Γιατί ήμουν ερωτευμένη εκείνο το διάστημα και είχαμε ένα μαλάκα που μου φέρονταν πολύ άσχημα και όλη την ώρα έκλαιγα. Στην τη ζωή μου. Η Ελίνα και η μαλάκης, τέλος πάντων. Και επειδή λοιπόν δεν πέρασα, όπως καταλάβατε υπάρχει πολύ δημοκρατικό πολίτευμα στο σπίτι μας. Υπήρχε δηλαδή. Κλονέρι μισή κάνει το σπίτι, μισή το δικό μου. Με έστειλαν Αγγλία για να σπουδάσω φαρμακευτική. Πράγμα που εγώ μισούσα. Και το έκανα με το ζόρι. Αλλά τι να κάνω, το πήρα το πτυχίο τελικά.
Αντί για 5 χρόνια έκανε 6, έχασα μία χρονιά επάνω στην Αγγλία. Πέρασα τέλεια επάνω στην Αγγλία. Κάνα παρέα με Άγγλους, με Ιρλανδούς, με όλους. Με Έλληνες δεν πολύ έκανα παρέα. Γι' αυτό και πέρασα ωραία. Γιατί οι Έλληνες πάνω στην Αγγλία μιζεριάζουν μόνοι τους. Κάθονται και πίνουν καφέδες, φραπέδες που τους στέλνουν οι μάνιστος σε πακέτα. Τέλος πάντων, αυτά είναι μια μεγάλη ιστορία. Μπορώ να σας κάνω ολόκληρο βίντεο με το συνήθειες των Ελλήνων στην Αγγλία και πώς είναι η ζωή στην Αγγλία, γιατί έζησα 6 χρόνια. Και γύρισα και βέβαια δεν ήθελα να γίνω φαρμακοποιός. Μετά από τη διακοπή που μας έκανε ο Παντελής, συνεχίζουμε με μάσκα Maxi Eye. Λοιπόν, και γύρισα από την Αγγλία, δεν ήθελα να ανοίξω φαρμακείο. Πήγα, δούλεψα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα φαρμακείο. Και ο λόγος που πήγα στη Θεσσαλονίκη και δούλεψα είναι γιατί, φανταστείτε, guess what, ας πούμε. Ήμουν ερωτευμένη πάλι με ένα Θεσσαλονικιό και ήθελα να είμαστε μαζί. Ας πούμε ότι εκείνη η σχέση δεν πήγε καλά. Και έφυγα μετά στη Γερμανία για μεταπτυχιακό, έκανα MBA. Έκανα MBA γιατί ήθελα κάτι να κάνω που να διευρύνει το πεδίο των σπουδών μου, γιατί δεν ήθελα να κάνω μάστερ πάνω στη φαρμακευτική, δεν μου άρεσε η φαρμακευτική. Και γιατί σκέφτηκα ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μεταπτυχιακό, ένα πολύ ωραίος μεταπτυχιακός τίτλος στο MBA. Πήγα πάνω στη Γερμανία που λέτε, στη Stuttgart, έκανα το MBA μου. Πήγα, βρήκα δουλειά σε μια πολύ τεράστια, μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στην Beringer, επάνω στο Ingelheim, στη βάση της Beringer, σε ένα μέρος που δουλεύουμε 10.000 άτομα. Έτσι, κανονικά σε χωριό κλειστό ήταν, ας πούμε, χτυπούσες κάρτα και έμπαινε σε ένα μικρό χωριδάκι της Beringer. Αλλά δεν μ' άρεσε εκεί πάνω. Όχι απλά δεν μ' άρεσε, κόνεψα να πάθω σοκ με τους γερμαναράδες. Έπαθε ψυχολογικό δηλαδή, δεν μπορούσα άλλο εκεί πέρα. Δεν τέργεται. Και παρόλο που έπαιρνα αρκετά καλά λεφτά, αποφάσισα να φύγω. Τότε βέβαια δεν είχε κρίση στην Ελλάδα. Τότε ήξερα ότι θα γυρίσω, θα ανοίξω ένα φαρμακείο και θα είμαι κυριλέ. Τόσα χρόνια στο εξωτερικό και εγώ λέω, μου έλειψε η Ελλάδα, να έρθω να φάω το γεννητό γάβρο, να πιω ούζο, να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, χα, 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 να βρω να παντρευτώ Έλληνα και όχι ξένο, α, χα, 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 χα. Sorry, παιδιά, αλλά αυτά τα λάθη μια φορά γίνονται. Θα μου πεις, γιατί το μετάνιωσες που γύρισες. Σου πω την αλήθεια, πάρα πολύ το μετάνιωσα. Γιατί κατάλαβα ότι με την οικογένεια είναι καλύτερα από μακριά και αγαπημένα. Γιατί κατάλαβα ότι αν έχεις λεφτά και είσαι άνετος, μπορείς να απολαύσεις πολλά περισσότερα πράγματα από ότι αν είσαι τσίμα-τσίμα. Και αυτό που έλεγα, τα παιδάκια μου θα γίνουν Γερμανά και τα παιδάκια μου θα γίνουν Αγγλάκια. Και τι έγινε? Καλύτερο είναι τα παιδάκια μου να γίνουν Ελληνάκια. Νέο Ελληνάκι. Ας πάμε. Τώρα δεν μπορώ να φύγω. Ο Παντελής δεν θέλει με τίποτα να φύγει. Εμπλεξάμεν. Έλεγα να με μεγαλώνουν το παιδί οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες έχουν όμως άποψη. Ενώ μια νταντά που θα την πλήρωνες, δεν έχει άποψη. Βέβαια οι γιαγιάδες τα αγαπάνε το παιδί, δεν θα τα αγαπούσε. Τέλος πάντων είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα στις 28 μου ότι πρέπει να κάνω οικογένεια, να γυρίσω γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό γύρισα, αλλά τώρα, αν μπορούσα να φύγω τώρα, θα έφευγα. Γιατί καλώς και κακώς μεγάλωσα με το πρότυπο του εξωτερικού, δηλαδή μεγάλωσα στο εξωτερικό, δεν μεγάλωσα με τα δεδομένα της Ελλάδας. Δηλαδή πολλές από τις αντιλήψεις μου και τις νοοτροπίες μου είναι καθαρά αγγλικές. Που στην Ελλάδα αυτό δεν πολύ κολλάει. Καλώς ή κακώς.
Και το κατάλαβα τώρα που πηγαίνει αυτό, γιατί εγώ έχουμε εδώ λίγο fallout, παιδιά. Δεν το πρόσεξα. Έχει αρκετό fallout, όχι λίγο. Τι εγώ νόμιζα ότι ξέρεις, θα γεννήσω και όπως κάνουν οι ξένοι, θα παίρνω το παιδί μου έξω, θα τον δίνω με αυτά τα φορμάκια στους μάρσιπους. Νομίζω ότι έτσι είναι πράγματα. Δεν ήξερα ότι εδώ στην Ελλάδα γεννάς και είσαι όλη μέρα μέσα. Να μην κρυώσει το παιδί, να μην βγει το παιδί από το πρόγραμμά του. Εγώ έβλεπα τους άντρες που ασχολούνται με τα, που ασχολούνται, που ασχολούνταν με τα παιδιά τους. Είσαι σε ίδιο και μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. Στην Αγγλία, γυναίκες, α πούμε, αν πει σαν λεωφορείο και είναι ένα μωρό, δεν το κοιτάει γυναίκα. Ο άντρας το κοιτάει γυναίκα, είναι στο υπερπέρα. Πράγμα που το κοροϊδεύα, αλλά τώρα τους βλέπω. Τέλος πάντων. Και τι άλλο έλεγα. Golden Rose 01, Terracotta Blush On. Πάρα πολύ ωραίο highlighter. Και έτσι που λέτε, αυτά. Και μετά αποφάσισα να ανοίξω το φαρμακείο. Λογικά το άνοιξα δίπλα στο φαρμακείο της μητέρας μου, στο διπλανό χωριό, για να συνεργαζόμαστε. Δεν τρέχει κολλάδος. Μετά παντρεύτηκα, τον Παντελή που είναι από το χωριό. Και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Αυτός είναι ο απολογισμός της ζωής μου. Μέχρι να την ψωνίσω, να τα βροντίξω όλα και να φύγω. Θα φύγω, πάω στον Καναδά, στην ξαδέρφη μου τη Μαρία. Γεια σου Μαρία. Θα πάρω μια άδεια, δουλεύω εκεί σαν φαρμακοποιός, ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσει, αλλά... ή να γίνω make-up artist, ή να κάνω μια δική μου εταιρεία καλλιντικών. Σε στείλα την κορίτσια με την ασχοληθώ στο μέλλον. Λοιπόν, κρέγανάκι. Τι κρέγανάκι να χρησιμοποιήσουμε. Για να δω, όποιο πιάσω κορίτσια στην τύχη. Α, cream sin, ravishing, αυτό. Καθόλου άσχημα. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να πήγαινα σε κάτι με ρόζ μπουτόνους, μια και φοράω γκρι και τα λοιπά. Αλλά τώρα, αφού αυτό έπιασα στα χέρια μου, αυτό θα βάλω. Και θα κάνω το περίγραμμα με το 07 Peachy Rose από τη Radiant. Αυτό λοιπόν είναι το look. Επειδή βάλαμε κάπως ροδακινίστα χείλια, θα βάλω και ένα peaches από MAC. Peaches, peaches, ροδακινί πάλι και στα μάγουλα. Και είμαι έτοιμη. Κάποια στιγμή θα βάλω στο description box από κάτω τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο look. Απορίες για όλα αυτά που σας είπα. Απορίες για όλα αυτά που σας είπα. Εντυπώσεις στα σχόλια κάτω. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Bye. Bye bye. Adieu. Α, δείτε λίγο και το μάτι. Κάνω λίγο zoom. Bye.